ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, γιατί όπως είναι γνωστό, μας το έλεγαν και από παλιά οι δάσκαλοι μας, επανάληψη μήτε πάσης μαθήσεως. Καταρχήν, όλα αυτά που είπε και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης και ο Χάρης ο Λούκας, συμφωνούν απολύτως. Αλλά αυτό δεν έχει καμιά δουλειά ο Δήμος με αυτά. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων, είναι ευθύνη της κυβέρνησης να αναβαθμίσουν τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, είναι ευθύνη του ΔΔΕ που για χρόνια δεν έγινε επενδύσεις και δεν μπορούν να διασυνδεθούν οι μικρές επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά ή σε άλλες μορφές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί δεν υπάρχει ο αναγκαίος χώρος του Δήμου. Ο Δήμος δεν έχει καμιά απολύτως δουλειά με αυτά. Δεν είναι δουλειά του Δήμου να κάνει δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, όποιος θέλει να βρει τις ευθύνες και να ανατρέξει το παρελθόν, μπορεί ευχαρίστως να το κάνει και να δει τι και πότε έγινε σε επενδύσεις σε δίκτυα μεταφοράς και σε δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, για να δει γιατί δεν υπάρχει ηλεκτρικός χώρος για να γίνουν αυτές τις επενδύσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δικιά μας σκοπιά και τη δικιά μας προσέγγιση, άρα υιοθετώ απόλυτα αυτά που λένε και ο κύριος Δούκας και ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά δεν είναι δουλειά του Δήμου, είναι ευθύνη της κυβέρνησης να τρέξει να τα υλοποιήσει. Σε ό,τι αφορά το δικό μας κομμάτι, το κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιτρέψτε μου να παριθμίσω μια σειρά από πρωτοβουλίες, οι οποίες εν τέλει αφορούν όλους ή τους πιο αδύναμους οικονομικά συμπολίτες μας. Καταρχήν, και το ανάφερε ενδεικτικά, τα 6 MW Virtual Net Metering που έχουμε, για το οποίο έχουμε πάρει ήδη όρους σύνδεσης από το ΔΔΕ. Εμείς ήμασταν από τους τυχερούς και καταφέραμε να πάρουμε όρους σύνδεσης. Δημοκρατείται μέσα στη χρονιά που θα έχει σαν συνέπεια να μειωθούν τα δημοτικά τέλη προς όλους τους πολίτες. Επίσης, η ΔΕΙΑ μέσα από χρηματοδότηση που έχει ειδική γραμμή χρηματοδοτική το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, έχει εξασφαλίσει με τον ίδιο τρόπο 3,5 MW φωτοβολταϊκά, μέσα από τα οποία επίσης θα μειώσει το ενεργειακό κόστος, για ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους καταναλωτές νερού και τηλεθέρμανσης. Και πρόσφατα, μάλιστα, όλοι ενημερωθήκατε το ότι ξεκινήσαμε μια νέα πρωτοβουλία στην κατεύθυνση αυτή για άλλο ένα ενεργειακό δήμο έργο του Δήμου Κοζάνης, το έργο αντιλησιοταμίευσης 8 εκατομμυρίων, το οποίο επίσης τα έσοδα δεν θα αφορούν το Δημοτικό Συμβούλιο, θα αφορούν τους πολίτες του Δήμου Κοζάνης και το οποίο ήδη το μελετητικό του έργο έχει αρχίσει να εκπονείται. Ταυτόχρονα, δεν αναφέρθηκα σε όλα γιατί το βράδυ θα έχω την ευκαιρία να τα πω πιο αναλυτικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το 2021 ολοκληρώσαμε και τις μελέτες για την αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού και τον εξυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού με λαμπτήρες LED, που επίσης εξασφαλίζει οικονομίες για τους πολίτες, γιατί το κόστος του φωτισμού από τους πολίτες πληρώνει. Επιπλέον, μέσα από τις μισθώσεις εκτάσεων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, έχουμε, εφόσον αυτά βεβαίως υλοποιηθούν όλα, έχουμε εξασφαλίσει ετήσια μισθώματα περί το 1 εκατομμύριο ευρώ για το Δήμο Κοζάνης. Και αυτά βεβαίως και τους πολλούς απευθύνονται και στους πολλούς απευθύνονται. Ήδη το πρώτο έργο αυτής της κατηγορίας, αυτό που μισθώθηκε τον Μάιο του 2019, θα αρχίσει να αποδίδει τα πρώτα έσοδά του το 2023. Ηλεκτρίστηκε τέλος το Δεκέμβριο του 2020 και το 2022 θα είναι πλήρως παραγωγικό, άρα τα έσοδά του θα είναι διαθέσιμα από την επόμενη χρονιά. Και βεβαίως και τα φαραωνικά έργα, όπως αυτό τον ΕΝΠΕ, θα αποδίδει και στους κατοίκους της περιοχής και στην τοπική αυτοδιοίκηση τα έσοδα που επιβάλλονται από την νομοθεσία. Επιπλέον, έχουμε μέσα από την ίδια διαδικασία των μισθώσεων, έχουμε εξασφαλίσει 1,5 MW φωτοβολταϊκά, τα οποία ανάλογα με την πρόοδο των έργων θα κατασκευαστούν και θα είναι ιδιοκτησία του Δήμου, μέσα από τα οποία θα βοηθούνται ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.